Λοιπόν, σαν του ΣΥΡΙΖΑ και ένα καλησπέρισο για πρώτη φορά εδώ, στο στούδιο της εκπομπής και στο ΜΕΓΑ, τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα, εργατολόγο και επικεφαλής της Εκλογικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Πολύ σωστά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Σιδεροκέφαλος. Σας ευχαριστώ. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι αισθάνομαι μια συγκίνηση, γιατί πίσω στο μακρινό 1991, ως δημοσιογράφος, είχα καλύψει τη δολοφονία του πατέρα σας. Ένα συγκλονιστικό γεγονός, πραγματικά, στην Πάτρα και φαντάζομαι από εκεί ψηλά θα σας καμαρώνει. Και εξίδα για όλο τον δημοκρατικό κόσμο. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε και να πούμε στα δύσκολα. Αρχίζει όλη αυτή η ιστορία της φορολογίας, της μη φορολογίας κλπ. Ποιες είναι οι μεγάλες εταιρείες που θα φορολογήσετε για να βγουν τα χρήματα για τις παροχές που έχει το πρόγραμμά σας? Κύριε Αγγελάτο, υπάρχει μία, αν θέλετε, έτσι, μια κουβέντα την οποία δυσκολεύομαι να παρακολουθήσω, διότι τα πράγματα για μας είναι εξαιρετικά απλά. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό η φορολόγηση των κερδών και κάτι τελείως διαφορετικό η φορολόγηση των υπερκερδών. Όσον αφορά τη φορολόγηση των κερδών, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η χώρα μας βρίσκεται περίπου στο μέσο όρο βάσει του συντελεστή που ισχύει στην υπόλοιπη Ευρώπη, περίπου στο 22%. Το κυβερνητικό μας πρόγραμμα, όπως έχει κατατεθεί, δεν έχει καμιά απολύτως μεταβολή όσον αφορά το ζήτημα αυτό. Τι λέμε όμως? Λέμε ότι ακριβώς λόγω της συγκυρίας έχουν συσσωρευτεί κάποια υπερκέρδη, δηλαδή κέρδη πάνω από τα συνήθη. Και ήταν αυτά τα κέρδη τα οποία η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αποφάσισε ουσιαστικά να τα χαρίσει σε 6-7 μεγάλες εταιρείες παραγωγής ενέργειας και στα δηληστήρια και τα οποία ουσιαστικά έχουν σωρεύσει με βάση τους δημοσιευμένους ισολογισμούς τους πάνω από 6 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα στο 2022. Άρα, αν το καταλαβαίνω σωστά, λέτε να πάρουμε αυτά τα υπερκέρδη, να τα υπερφορολογήσουμε. Να φορολογήσουμε με ένα στελεστή 90%. Και από αυτά θα πάρουμε ένα έσοδο της τάξης των 5,5 δισεκατομμυρίων ευρώ και τα χρήματα αυτά θα κατευθυνθούν προκειμένου να στηρίξουμε το κοινωνικό κράτος και να κάνουμε κοινωνική πολιτική. Ερώτημα. Πρώτο. Αυτά τα υπερκέρδη, πέραν το ότι υπάρχει ένα σχέδιο φορολόγησης 90% ήδη από την κυβέρνηση, αλλά προλαβαίνω την απάντηση ότι λέτε δεν έχει υλοποιηθεί, είναι μόνο 350 εκατομμύρια που έχουν εισπραχθεί. Δεν είναι μόνο αυτό. Θυμίζω ότι με την σχετική διάταξη που ήρθε στη Βουλή, πράγματι έγινε μια αλχημία κατά την άποψή μας όσον αφορά τον υπολογισμό των υπερκερδών. Καλέσαμε την κυβέρνηση τότε στη Βουλή να φέρει το πόρισμα από τη ΡΑΕ. Δεν το έφερε, επικαλέστηκε δίθεν το απόρριτο και μετά κατάφερε και προχώρησε σε μια φορολόγηση μόνο, αν δεν κάνω λάθος, 350 εκατομμύρια ευρώ. Ενώ εμείς υπολογίζουμε πολλαπλάσια ότι είναι τα κέρδη αυτά. Πάμε λίγο να το δούμε, γιατί τα μέτρα τα οποία θέλετε να είναι θετικά μέτρα για να δώσετε στους πολίτες για το κοινωνικό κράτος το οποίο οραματίζεστε είναι μέτρα μόνιμα. Τα μέτρα από την υπερφορολόγηση έχουν να κάνουν με το αν θα έχουν υπερκέρδη οι εταιρείες. Αυτά τα υπερκέρδη πέρυσι που έφτασε 350 ευρώ η μεγαβατόρα στο φυσικό αέριο, τα είχαμε, τα είχανε οι εταιρείες, αλλά τώρα έχει πέσει κάτω από τα 25 η μεγαβατόρα. Άρα δεν θα έχουν υπερκέρδη. Είναι μόνο μια πηγή των εσόδων. Okay, ένα λεπτό. Γιατί ακούγεται καλό, αλλά το ζητώ να είναι ξεκάθαρο. Λέτε λοιπόν ότι μπορεί να είναι 5 ή 6 δις. Θα συζητήσουμε και για το πόσο, αλλά παίρνω ως βάση συζήτηση σε αυτό που λέτε. Θα τα έχουν τώρα. Γιατί τώρα τα καύσιμα έχουν έρθει, τα είδατε και στα στοιχεία του πληθωρισμού, τα ευρωπαϊκά σήμερα. Εκεί που ήταν και πριν. Ελάχιστα παραπάνω. Άρα δεν υπάρχουν αυτά τα λεφτά που λέτε. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι εχθές έβαλα βενζίνη και βενζίνη έβαλα με 1,90. Άρα λοιπόν κάτι συμβαίνει εδώ. Δεν μπορεί να έχουν μειωθεί οι τιμές, δεν μπορεί να είναι οι τζίροι διαφορετικοί και η βενζίνη να παραμένει αυτή τη στιγμή εκεί που συμβαίνει. Αυτό μπορεί να σημαίνει πράγματι ότι δεν γίνονται έλεγχοι στην αγορά. Αυτό θα συμφωνήσουμε, το λέμε συνέχεια. Αυτό παράγει ένα οικονομικό αποτύπωμα. Αν λοιπόν υπήρχε η βούληση να γίνουν οι έλεγχοι στην αγορά, τα χρήματα αυτά πρέπει να συμφωνήσουμε ότι θα πήγαιναν στις τσέπες του κράτους. Θα ήταν έσοδα λοιπόν. Κύριε Τεμπονέρα, επειδή είστε εργατολόγος, άλλο είναι το ότι μπορεί να πουλάει κανείς ακριβά και άλλο είναι τα υπερκέρδη. Και το ξέρουμε. Γιατί αυτός που πουλάει ακριβά φορολογείται, αλλά το υπερκέρδος που παράγεται από τη μεγάλη αύξηση των καυσίμων δεν υπάρχει φέτος. Υπήρχε πέρυσι, έχετε δίκιο. Φέτος δεν υπάρχει. Λέτε λοιπόν ότι θα κάνετε κοινωνική πολιτική με κάτι που δεν υπάρχει. Προσέξτε, είναι μόνο μια πηγή εσόδων. Εμείς έχουμε παρουσιάσει ένα ολιστικό σχέδιο, το οποίο δεν αφορά μονάχα τη φορολόγηση. Μιλάμε για μια παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Μιλάμε για την εμπλοκή της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας στον παραγωγικό στίβο. Κάτι το οποίο αμέσως, όπως έχει αποδειχθεί από την οικονομική θεωρία, συνεχίζει και παράγει οικονομικά αποτελέσματα. Το δέχομαι. Υπό την έννοια αυτή, λοιπόν, το να κάνουμε μια χαρτογράφηση και ένα σχεδιασμό με ορίζοντα τι θα συμβεί σε 2 μήνες, επιτρέψτε μου ότι ένας προϋπολογισμός δεν λειτουργεί έτσι, όπως και ένα κυβερνητικό πρόγραμμα μπορεί να
απλώνεται σε βάθος τετραετίας ή και οχταετίας πολλές φορές. Άρα εμείς λοιπόν εμφανίζουμε όλο το πρόγραμμά μας με ένα τέτοιο τρόπο, προκειμένου να μπορούμε πράγματι να εντοπίζουμε τον πολύ μεγάλο πλούτο, θα τον φορολογούμε όπως συμβαίνει σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Και πολύ καλά θα κάνετε. Και από εκεί και πέρα βεβαίως με τα χρήματα αυτά, αλλά και με τα χρήματα που παράγονται από την ανάπτυξη, διότι έχουμε μείνει μονάχα στους φόρους, αλλά δεν έχουμε εξετάσει τα προγράμματα, το τι λέμε, για παράδειγμα. Ένα-ένα, γιατί άμα φορολογείται πολύ το κέρδος, η ανάπτυξη περιορίζεται. Και μα, το ξέρουμε. Όχι, να γυρίσω λίγο στα κάψιμα για να κλείσουμε το κεφάλαιο. Λέτε λοιπόν ότι. Οι πιεστικές ερωτήσεις είναι από αυτό. Γιατί έχουμε δυστυχώς ζήσει καταστάσεις όπου τα κόμματα υπόσχεστε πράγματα, δεν το λέω για το ΣΥΡΙΖΑ μόνο, αλλά μετά δεν υπάρχουν πηγές χρηματοδότησης. Και είτε οι υποσχέσεις δεν υλοποιούνται, είτε φορολογούνται άλλες ομάδες για να υλοποιηθούν οι υποσχέσεις για ένα μέρος τους. Άρα λοιπόν από τα καύσιμα, αυτά τα λεφτά που λέτε δεν υπάρχουν. Δεν μπορείτε να τα βρείτε από τα υπερκέρδη. Επίσης, κάτι άλλο. Μεγάλο μέρος των κερδών, των υπερκερδών, από τις εταιρείες των πετρελαιοειδών και τα δηληστήρια είναι από τα προϊόντα που εξάγουν, όχι από αυτά που καταναλώνονται στην Ελλάδα. Εκεί ούτως ή άλλως δεν μπορεί να υπάρξει φορολογία για τις εξαγωγές. Μα μισό λεπτάκι. Συνεχίζουμε και εστιάζουμε τη συζήτηση μονάχα στα υπερκέρδη, ενώ υπάρχουν πάρα πολλές πηγές. Όχι, πού θα βρείτε τα λεφτά, είναι η κουβέντα. Βεβαίως. Σας απαντώ λοιπόν. Επειδή μία πηγή μας είπατε για μια, μιλάμε για μια συγκυρία όπου 70 δισεκατομμύρια ευρώ, αν μιλήσουμε για τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και αν μιλήσουμε για τα χρήματα του ΕΣΠΑ, θα πέσουν στη χώρα τα μέσα στα επόμενα χρόνια. Έχει κάνει ήδη η κυβέρνηση μια αρχή. Τι έχει κάνει? Έχει καταναλώσει από τα χρήματα αυτά περίπου 663 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία έχουν πάει στις τσέπες 13 μονάχα επιχειρήσεων. Αυτό, ξέρετε, παράγει ένα οικονομικό αποτέλεσμα. Αυτό δεν σημαίνει διάχυση του πλούτου προς τα κάτω. Αυτό δεν σημαίνει δίκαιη διανομή. Και πολύ καλά θα κάνετε να το φορολογήσετε. Αυτό σημαίνει, προσέξτε. Φτάνουν όλα αυτά για εκείνα που υπόσχεστε. Βεβαίως φτάνουν, διότι αυτά τα χρήματα, αν πέσουν στην αγορά, θα παραχθούν θέσεις εργασίας, θα ανέβουν οι μισθοί, θα προκύψουν τζίροι στις επιχειρήσεις, θα ενισχυθεί η κατανάλωση και από το γεγονός αυτό, πολύ απλά, τι θα προέλθουν? Φορολογικά έσοδα. Άρα μην βλέπουμε μονάχα τη μια πηγή εσόδων, θα πρέπει να δούμε συνολικά ποιο είναι το παραγωγικό μοντέλο το οποίο υπόσχεται η μία και η άλλη πλευρά. Γιατί δεν το στέλνετε για μια κοστολόγηση στο πρόγραμμά σας, επειδή σας προκαλεί η Νέα Δημοκρατία, ώστε να μην υπάρχει ένα λόγο να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Κύριε Βαγγελάτο, δεν δεχόμαστε μαθήματα οικονομικής συνέπειας από εκείνους που το κόμμα τους χρωστάει 400 εκατομμύρια ευρώ, από εκείνους που κυβέρνησαν τη χώρα για χρόνια και την έδειξαν στα βράχια το 2010. Άρα λοιπόν δεν δεχόμαστε ούτε να μας κουνάει κανείς το δάχτυλο, ούτε δεχόμαστε να αμφισβητεί κανείς το οικονομικό επιτελείο του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο διετέλεσε σε κυβερνητικές θέσεις ευθύνης, έδωσε σαφείς μάχες και κατάφερε και παρέδωσε τη χώρα για πρώτη φορά με τα πολιτευτικά στην ιστορία με 37 δισεκατομμύρια ευρώ. Αν σήμερα μπορούμε και κουβεντιάζουμε, αν σήμερα η χώρα μπορεί και στέκεται όρθια, αν σήμερα μπορεί και υπάρχει κοινωνική συνοχή, αυτό οφείλεται στο γεγονός της συνετής διαχείρισης και διακυβέρνησης, η οποία έγινε την τετραετία 2015-2019. Εάν επιμένουμε τόσο πολύ στις ερωτήσεις για την πηγή των εσόδων, προκειμένου να χρηματοδοτήσετε την κοινωνική σας πολιτική, είναι γιατί την περίοδο μέχρι το 19 που είπατε, ναι, υπήρξε το αποτέλεσμα που περιγράφετε, αλλά αυτό το αποτέλεσμα προήλθε από την υπερφορολόγηση όλων μας. Και το έχετε ομολογήσει κι εσείς ως ΣΥΡΙΖΑ, κάνοντας την αυτοκριτική σας και λέγοντας πόσο συνθλίψατε τη μεσαία τάξη. Άρα δικαιούμαστε να ρωτάμε, δικαιούμαστε να πιέζουμε και να σας πω και ότι αν κοστολογήσετε το πρόγραμμά σας, δεν θα έχει να κάνει με τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί μπορεί από τη Νέα Δημοκρατία να μην δέχεστε αυτόν τον έλεγχο και είναι δικαίωμά σας. Ενδεχομένως και σωστό. Αλλά έχει να κάνει με εμάς τους πολίτες. Κάτι υπόσχεστε. Κοστολογώντας το λέτε. Αυτό είναι, τόσο κάνει και από εκεί θα τα βρω. Και εκεί δεν σας αμφισβητεί κανείς. Γιατί δεν το κάνει? Γιατί πάμε στα σύνδεκα και δεν πάμε στα πολύ απλά. Ποιος αμφισβητεί, για παράδειγμα, ότι αυτή τη στιγμή. Τώρα θέλετε να μου απαντήσετε και πάμε σε άλλο θέμα. Θα σας απαντήσω. Όχι. Ότι 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν εισπρωχθεί από τους έμεσους φόρους. Αυτά τα χρήματα θα μπορούσαν να επιστρέψουν αύριο το πρωί στην ελληνική κοινωνία. Αν μειωνόταν, για παράδειγμα, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα, αν καταργείται ο φόρος κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο, αν μειωνόταν ο φόρος στα τρόφιμα στο 6%, αν υπήρχε κατάργηση και μηδενισμός του φόρου αντίστοιχα στο γάλα, στο ψωμί, στις παιδικές τροφές. Τα χρήματα αυτά λοιπόν υπάρχουν. Είναι αυτό θα περίμενα να μου πείτε, ότι η κυβέρνηση έχει εισπράξει παραπάνω φόρους, η προηγούμενη κυβέρνηση εννοεί, η Νέα Δημοκρατία, από την αύξηση των έμεσων. Βεβαίως. Διότι το ότι πληρώνουμε όλοι παραπάνω φόρους έμεσους γιατί αυξήθηκαν οι τιμές, γιατί ο πληθωρισμός το οδήγησε, εκεί έχετε δίκιο. Αλλά ξέρετε τι σας λέω? Σας λέω ότι έχουμε όλη ανάγκη ως κοινωνία να πιστέψουμε σε ένα καλύτερο αύριο. Και το πρόβλημα που εντοπίζεται, τουλάχιστον από αρκετούς αυτή την περίοδο, είναι ότι λέει η Νέα Δημοκρατία: ακούστε, εγώ καινούριο φόρο δεν θα βάλω. Θα κόψω κάποιους. Και εσείς λέτε: θα βάλω κάποιους καινούριους φόρους και έχω ένα πρόγραμμα το οποίο μπορεί, αν μου πέσει έξω, να χρειαστώ και παραπάνω φόρους. Και εκεί, επειδή έχουμε πάθει φοροφοβία με ό,τι έχουμε περάσει, και το έχουμε περάσει και από δικές σας κυβερνήσεις, γι' αυτό και επιμένουμε. Μπορείτε να μου πείτε
πώς γίνεται αυτή τη στιγμή τα φορολογικά έσοδα του κράτους να είναι αυξημένα, με βάση το στόχο, λέω, κατά 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ, και η Νέα Δημοκρατία να υπόσχεται αυτή τη στιγμή ότι και να εμφανίζεται ως μια δύναμη η οποία δεν εισπράττει νέους φόρους. Σας θέτω το πολύ απλό αυτό ερώτημα. Γιατί λοιπόν υπερβαίνουμε το στόχο των φορολογικών εσόδων, αφού τόσο πολύ υπόσχεται η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή ότι δεν. Το ακούω το ερώτημα. Απλώς θέλω να πω το εξής. Η κουβέντα μας γίνεται να θέτω εγώ ερωτήματα και εσείς να μου δίνετε απαντήσεις. Επειδή έθεσα εγώ ένα ερώτημα πριν, δεν μου το απαντήσατε και βάζετε ένα άλλο θέμα με ερώτηση. Η απάντησή μου λοιπόν είναι καθαρή. Ότι 4,5 δις υπάρχει υπέρβαση του στόχου αυτή τη στιγμή. Εμείς προφανώς τα χρήματα αυτά δεν θα τα εισπράταμε και θα περιμέναμε από τις επιχειρήσεις να μειώσουν τους φόρους και τις τιμές στο ράφι, προκειμένου να έχουν οι πολίτες χαμηλότερες τιμές. Κύριε Βαγγελάτου, ξέρετε τι σημαίνει. Κύριε Τεπονέρα, θέλω να το πούμε ένα παράδειγμα. Αν υπερκέρδη δεν έχουν οι εταιρείες των πετρελαιοειδών, γιατί πια έχουν πέσει οι τιμές των καυσίμων. Άρα η υπερφορολόγηση δεν μπορεί να προκύψει από εκεί. Αν χάσουμε τα έσοδα των έμεσων φόρων, που είναι οι πιο αδικηφόροι, θα συμφωνήσω μαζί σας, πού θα βρούμε χρήματα να λειτουργήσει αυτό το ρημάδι κράτος και να έχουμε και τις παροχές που θέλετε να κάνετε. Μήπως υπάρχει κρυφή ατζέντα φορολόγησης? Αυτό είναι το ερώτημα. Καμία. Και αυτό επιμένω, κοστολογήστε το. Βάντε στο τραπέζι και περίπου 10-12 δις έχουν φτάσει αυτή τη στιγμή απευθείας αναθέσεων με κατασπατάληση δημοσίου χρήματος και όλα αυτά μαζί μπορούν κάλλιστα να χρηματοδοτήσουν το πρόγραμμά μας. Εμείς έχουμε πει καθαρά σε όλους τους τόνους. Υποσχόμαστε μειώσεις φόρων. Τι υποσχόμαστε? Υποσχόμαστε μείωση του ιδιωτικού φόρου κατανάλωσης. Υποσχόμαστε κατάργηση του τέλους επιδεδεύματος. Λέμε ότι θα θεσπίσουμε το αφορολόγητο για τους μικρομεσαίους στα 10.000 ευρώ και έχουμε υποσχεθεί και δεσμευτεί για μείωση των έμεσων φόρων. Ξέρετε, αυτά τα ερωτήματα που μου τα κάνετε και δικαίως μου τα κάνετε και μου τα ρωτάτε είναι ερωτήματα που βέβαια θα συμβαδίζουν με πρακτικές οι οποίες εφαρμόζονται σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη. Πώς μπορεί λοιπόν όλη η υπόλοιπη Ευρώπη. Στην Ελλάδα, και από την Νέα Δημοκρατία και από το ΣΥΡΙΖΑ. Πώς μπορούν συγκρίσιμες χώρες, Ισπανία, Πορτογαλία, Κύπρος, να μειώνουν τους φόρους και τα οικονομικά να μην πέφτουν έξω. Να μην πέφτουν έξω, δεν είναι καμιά χώρα να χρεοκοπεί. Και η χώρα μας, για παράδειγμα, να μην μπορεί αυτή τη στιγμή να εφαρμόσει αντίστοιχες πρακτικές. Αυτό είναι το ερώτημα. Εγώ θα σας ευχαριστήσω πολύ. Θα τα πούμε ξανά σύντομα. Χαρώ πολύ. Είναι και ο ρόλος σας τέτοιος και η περίοδος τέτοια. Σας ευχαριστώ πολύ και χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε πραγματικά.